Γεια σας, είμαι ο Μινάζας Ιγέννης από το Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Σήμερα θα σας μιλήσω για την διάλεξη νούμερο 11 του μαθήματος Λειτουργικά Συστήματα με θέμα Διαχείριση Εισόδου-Εξόδου. Το έργο αυτό υποστηρίζεται από τα ανοιχτά ψηφιακά μαθήματα του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Ο σκοπός λοιπόν της σημερινής ενότητας είναι η κατανόηση των προβλημάτων των συσκευών εισόδων-εξόδων και οι διάφοροι μηχανισμοί που έχουν χρησιμοποιηθεί κατά καιρούς στα λειτουργικά συστήματα. Ας δούμε λοιπόν τις κατηγορίες συσκευών εισόδου-εξόδου. Καταρχήν, η διαχείριση της εισόδου-εξόδου είναι μία από τις πιο προβληματικές πτυχές στα λειτουργικά συστήματα και αυτό γιατί υπάρχουν πάρα πολλά διαφορετικά περιφερειακά που το καθένα έχει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Υπάρχουν λοιπόν περιφερειακά που εκτελούνται σε πολύ χαμηλούς ρυθμούς επικοινωνίας, για παράδειγμα ένα ποντίκι, ή περιφερειακά, είσοδο-έξοδο δηλαδή, που απαιτεί πολύ μεγάλους ρυθμούς επικοινωνίας, για παράδειγμα μία κάρτα δικτύου Gigabps. Τα περιφερειακά λοιπόν μπορούμε χονδρικά να τα χωρίσουμε σε τρεις κατηγορίες. Σε αυτά που διαχειρίζονται δεδομένα αναγνώσιμα από τον άνθρωπο, για παράδειγμα η οθόνη, το ποντίκι, το πικρολόγιο, αυτές οι συσκευές που διαχειρίζονται δεδομένα αναγνώσιμα από τη μηχανή, για παράδειγμα είναι οι διάφοροι ελεκτές, USB, FireWire κτλ. Και αυτές που χρησιμοποιούνται για επικοινωνία, για παράδειγμα οι κάρτες δικτύου. Είπαμε λοιπόν ότι τα περιφερειακά είναι μια προβληματική πλευρά των λειτουργικών συστημάτων και αυτό γιατί έχουν μια μεγάλη ανομοιομορφία. Έτσι λοιπόν η ανομοιομορφία μπορεί να οφείλεται είτε σε διαφορετικό ρυθμό μεταφοράς δεδομένων, σε διαφορετική εφαρμογή, άλλη πολυπλοκότητα. Για παράδειγμα μια κάρτα Gigabps έχει πολύ μεγαλύτερη πολυπλοκότητα χρήσης από ότι η σηριακή θύρα του υπολογιστή. Μονάδα μεταφοράς δεδομένων μεταφέρονται ανά byte, ανά word, ανά block. Αναπαράσταση δεδομένων είναι σε διαδική μορφή, σε ASCII μορφή, σε συμπλήρωμα προς 2 και το καθεξής, καθώς και στα είδη σφαλμάτων. Έχουμε λοιπόν τη συγκεκριμένη διαφάνεια που μας δείχνει τις διαφορετικές ταχύτητες που συναντάμε σε κάποια περιφερειακά. Βλέπουμε λοιπόν το πικρολόγιο έχει μία μέση ανάγκη σε bandwidth των 10 byte ανά second, ένα ποντίκι 100 byte ανά second. Και βλέπουμε λοιπόν ότι καθώς κοιτάμε τα περιφερειακά φτάνουμε σε διάβλους PCI, έχουμε διάβλους AGP, PCI Express και το καθεξής, που έχουν απαιτήσεις της τάξης των Gigabps, δηλαδή Gigabyte ανά second. Άρα λοιπόν βλέπουμε ότι υπάρχει ένα μεγάλο εύρος από ανάγκες σε bandwidth. Μία άλλη διαφορά που βρίσκουμε στα περιφερειακά και στην είσοδο-έξοδο είναι η κατηγορία της εφαρμογής, δηλαδή ο τρόπος που χρησιμοποιείται μία συσκευή που μπορεί να επηρεάζει το λογισμικό της συσκευής, τις πολιτικές του λειτουργικών συστημάτων και ούτω καθεξής. Για παράδειγμα, ο δίσκος χρειάζεται ένα ειδικό λογισμικό διαχείρισης αρχείων για την αποθήκευση των αρχείων στο δίσκο, όπως είχαμε δει σε προηγούμενη διάλεξη που μιλήσαμε για τα συστήματα αρχείων. Ενώ τερματικές οθόνες που χρησιμοποιούνται από τους διαχειριστές συστημάτων ενδέχεται να έχουν μεγαλύτερη προτεραιότητα λόγω του interactivity που θέλουμε από τα συγκεκριμένα περιφερειακά. Μια άλλη διαφορά είναι στην πολυπλοκότητα ελέγχου της συσκευής. Για παράδειγμα, ο έλεγχος μιας σηριακής θύρας ή ενός εκτυπωτή που συνδέεται σε παράλληλη θύρα είναι σχετικά απλός. Ενώ ο έλεγχος ενός δίσκου είναι σχετικά πολύπλοκος, γιατί θα πρέπει για παράδειγμα να βρεθεί το κατάλληλο sector, track, η κατάλληλη πλευρά του δίσκου, να διαβαστούν τα δεδομένα, να μεταφραστούν, να
είναι κάποιο αρχείο και ούτω καθεξής. Σε κάποιο βαθμό βέβαια το λογισμικό που ονομάζεται firmware της κάθε συσκευής αναλαμβάνει να χειριστεί μέρος αυτής της πολυπλοκότητας. Επίσης διαφορές βρίσκουμε και στη μονάδα μεταφοράς των δεδομένων. Έτσι λοιπόν τα δεδομένα μπορεί να μεταφερθούν είτε ως μια ακολουθία χαρακτήρων, χαρακτήρες δηλαδή, για παράδειγμα το πληκτρολόγιο, το ποντίκι, ένα σηριακό τερματικό, και για αυτό το λόγο αυτά ονομάζονται character devices, δηλαδή συσκευές χαρακτήρων. Μπορεί επίσης να μεταφερθεί ως μια ομάδα ή μπλοκ σταθερού μεγέθους. Για παράδειγμα, συνηθισμένα μεγέθη μεταφοράς από το δίσκο είναι 512 byte. Και στους καινούριους δίσκους μπορούμε και βρίσκουμε ακόμα και 4 MB. Οι συσκευές λοιπόν αυτής της κατηγορίας που μεταφέρουν δεδομένα σε ομάδες στο blog ονομάζονται και block devices. Για παράδειγμα, ένας δίσκος είναι ένα block device. Αυτή η διαφορά φαίνεται και στα λειτουργικά συστήματα Unix-like. Για παράδειγμα, βλέπουμε εδώ πέρα από ένα λειτουργικό σύστημα Linux, όπου υπάρχει συσκευή SD-α5, dev-dev-SD-α5, όπου είναι ένας σκληρός δίσκος που βρίσκεται στο port νούμερο 5, ξεκινώντας από το 0. Και επίσης βλέπουμε και μία συσκευή DevTTY που είναι ένα τερματικό. Το ότι είναι διαφορετικές συσκευές το βλέπουμε και από το πρώτο γράμμα. Η πρώτη συσκευή, η DevSDA5, έχει το γράμμα B στην πρώτη στήλη από αριστερά, που σημαίνει Block Device. Ενώ η άλλη συσκευή έχει το γράμμα C που υποδηλώνει Character Device. Βέβαια, εδώ πέρα συναντάμε και κάποιες συσκευές που δεν μπορούμε να τις ταξινομήσουμε. Για παράδειγμα, το ρολόι σε ποια κατηγορία από τις δύο ανήκει? Μία άλλη διαφορά που συναντάμε είναι η διαφορά της αναπαράστασης των δεδομένων. Διαφορετικές λοιπόν συσκευές χρησιμοποιούν διαφορετικούς τρόπους αναπαράστασης δεδομένων, δηλαδή κωδικοποίηση χαρακτήρων, ισοτιμία και ούτω καθεξής. Μία άλλη διαφορά είναι στα είδη των σφαλμάτων. Τα είδη των σφαλμάτων είναι αυτά που δημιουργούνται από τη χρήση των συσκευών και ασφαλώς διαφέρονται σημαντικά από συσκευή σε συσκευή ως προς τον τρόπο που παρουσιάζονται, τις επιπτώσεις που έχουν στο περιβάλλον τους και τους τρόπους αντιμετώπισης. Για παράδειγμα, ένα σφάλμα που οφείλεται κατά τη μεταφορά κάποιου λάθους χαρακτήρα από το πληκτρολογίου στην οθόνη είναι ένα σήμαντο σφάλμα. Ο χρήστης θα πατήσει ενδεχομένως backspace και θα το διορθώσει τις περισσότερες φορές. Ένα όμως σφάλμα που μεταφέρει κάποια δεδομένα από το σκληρό δίσκο στη μνήμη, τότε είναι ένα σφάλμα, μπορεί να είναι ένα κρίσιμο σφάλμα που να προκαλέσει ακόμα και την κατάρρευση του λειτουργικού συστήματος. Κάθε συσκευή έχει ένα hardware και software κομμάτι που ονομάζεται ελεκτής συσκευής, controller. Καταρχήν είναι hardware, αλλά ασφαλώς απαιτείται και η καθοδήγηση του λειτουργικού συστήματος για να χρησιμοποιήσει αυτή τη συσκευή, που είναι ο driver. Άρα, το hardware κομμάτι του ελεκτή της συσκευής είναι αυτό που μεταφράζει τα μηνύματα από το διάβλο του συστήματος σε συμβατά μηνύματα προς συσκευή. Οι συσκευές λοιπόν εισόδου-εξόδου έχουν μηχανικά εξαρτήματα και ηλεκτρονικά. Για παράδειγμα, ένα μηχανικό εξάρτημα είναι η υποδοχή, μια συγκεκριμένη υποδοχή που δέχεται μια κάρτα επέκτασης σε ένα σύστημα PCI Express, όπου πρέπει να έχουν συγκεκριμένες αποστάσεις οι ακροδέκτες και ασφαλώς να υπάρχει μια συγκεκριμένη γεωμετρία σε μια κάρτα PCI Express για να εισέλθει σε αυτή την υποδοχή επέκτασης.
Αυτά λοιπόν είναι τα μηχανικά εξαρτήματα, έχουν και ηλεκτρονικά εξαρτήματα, όπου είναι το ολοκληρωμένο κύκλωμα που χρησιμοποιείται για τον έλεγχο της συσκευής και που μεταφράζει τα σήματα από τη μορφή που έρχονται στο διάβολο στη μορφή που περιμένει η συσκευή. Οι εργασίες του ελεκτή λοιπόν είναι η μετατροπή της σηριακής ρηπής bit σε block από byte, η εκτέλεση και η διόρθωση σφαλμάτων ανάλογα με τις ανάγκες της συσκευής και ασφαλώς τα δεδομένα να μεταφέρονται και να αποθηκεύονται στην κύρια μνήμη και ομοίως να μεταφέρονται από την κύρια μνήμη στο περιφερειακό. Προκειμένου να γίνει η εκτέλεση μιας λειτουργίας εισόδου-εξόδου, χρησιμοποιούνται τρεις τεχνικές. Η πρώτη τεχνική ονομάζεται προγραμματιζόμενη είσοδο-έξοδο. Η δεύτερη τεχνική ονομάζεται τεχνική με τη χρήση διακοπών. Και η τελευταία τεχνική ονομάζεται τεχνική της απευθείας προσπέλασης στη μνήμη. Ας δούμε λοιπόν αυτές τις τρεις κατηγορίες. Η πρώτη κατηγορία είναι η προγραμματιζόμενη είσοδο-έξοδο. Σε αυτή εδώ λοιπόν την κατηγορία, η είσοδος-έξοδος επιτυχάνεται με τη χρήση ειδικών εντολών. Ειδικών εντολών που αφορούν αποκλειστικά την είσοδο-έξοδο και τίποτα άλλο. Για παράδειγμα, στην αρχιτεκτονική της οικογένειας X86, όπως είχαμε δει και στο σχετικό μάθημα, έχουμε τις εντολές IN και OUT. IN και δύο παράμετροι, IN, η πρώτη παράμετρος είναι ο καταχωρητής και η δεύτερη παράμετρος είναι η διεύθυνση του περιφερειακού που θέλουμε να διαβάσουμε τα δεδομένα, έχει ως συνέπεια τη μεταφορά δεδομένων από τη συγκεκριμένη διεύθυνση εισόδου-εξόδου στο συγκεκριμένο καταχωρητή. Ενώ η εντολή OUT, καταχωρητής πόρτα ακόμα καταχωρητής, έχει ως συνέπεια τη μεταφορά των δεδομένων που βρίσκονται στον καταχωρητή στην πόρτα εισόδου-εξόδου. Εδώ πέρα λοιπόν έχουμε ένα ξεχωριστό χώρο διευθύνσεων εισόδου-εξόδου και κεντρικής μνήμης. Δηλαδή, η διεύθυνση για παράδειγμα 1000 της κεντρικής μνήμης είναι διαφορετική από τη διεύθυνση 1000 της μνήμης εισόδου-εξόδου, του εύρους διευθύνσεων εισόδου-εξόδου. Μόνο το λειτουργικό σύστημα μπορεί να προσπελάσει την είσοδο-έξοδο και γι' αυτό λοιπόν, αν μια εφαρμογή θελήσει είσοδο-έξοδο, πρέπει να ζητήσει από το λειτουργικό σύστημα την κατάλληλη υπηρεσία. Έτσι λοιπόν, βλέπουμε ότι έχουμε στην είσοδο-έξοδο με τη χρήση ειδικών εντολών ένα ξεχωριστό χώρο διευθύνσεων. Βλέπουμε λοιπόν στο slide ότι έχουμε έναν χώρο διευθύνσεων για την κύρια μνήμη και ένα χώρο διευθύνσεων για τις θύρες εισόδου-εξόδου. Βλέπουμε λοιπόν το υποσχήμα α της συγκεκριμένης διαφάνειας. Ένας άλλος τρόπος που μπορεί να χρησιμοποιηθεί είναι να γίνει η χαρτογράφηση της εισόδου-εξόδου στη μνήμη. Δηλαδή βλέπουμε ότι υπάρχει η κύρια μνήμη και η είσοδος-έξοδος καταλαμβάνει κάποιες διευθύνσεις της κύριας μνήμης, οπότε αυτό σημαίνει ότι χρησιμοποιούνται οι ίδιες εντολές πρόσβασης και γραφής στην κεντρική μνήμη και για την είσοδο-έξοδο. Στην αρχιτεκτονική X86 είναι η εντολή MOVE, M-O-V. Έτσι λοιπόν, η MOV μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για την μεταφορά εισόδων-εξόδων στην κύρια μνήμη, αλλά και στην είσοδο-έξοδο. Όπως είχαμε πει στο μάθημα της αρχιτεκτονικής υπολογιστών, υπάρχει ένα πρόβλημα με αυτή την τεχνική. Και αυτό εδώ πέρα το πρόβλημα είναι το ότι ενδέχεται η χαρτογράφηση της εισόδου-εξόδου να πέσει πάνω σε ένα εύρος διευθύνσεων που βρίσκεται μια κανονική φυσική μνήμη. Και αυτό έχει συνέπεια όταν κάνουμε μια πρόσβαση σε μια διεύθυνση τέτοια να χρησιμοποιείται η είσοδος-έξοδος και να είναι απροσπέλαστη η φυσική RAM στο αντίστοιχο εύρος διευθύνσεων. Γι' αυτό είχαμε πει
ότι όταν χρησιμοποιούμε περιφερειακά που χρησιμοποιούν χαρτογράφηση μνήμης, θα πρέπει να έχουμε ένα 64-bit λειτουργικό σύστημα, το οποίο μας παρέχει ένα πολύ μεγαλύτερο χώρο διευθύνσεων από τον περιορισμό που μας δίνει ένα 32-bit λειτουργικό σύστημα, που συνήθως είναι στα 4 GB. Ασφαλώς υπάρχουν και υβριδικές καταστάσεις, όπου έχουμε και ξεχωριστό χώρο διευθύνσεων και χώρο διευθύνσεων χαρτογραφημένο στην κύρια μνήμη. Αυτό ακριβώς λοιπόν χρησιμοποιεί και η αρχιτεκτονική X86, όπως είχαμε δει στο αντίστοιχο μάθημα. Είναι λοιπόν αυτός ο υβριδικός τρόπος. Μπορούμε να έχουμε λοιπόν δύο αρχιτεκτονικές. Μια αρχιτεκτονική μνήμης μονού διάβλου, όπου βλέπουμε ότι και η είσοδος-έξοδος και η μνήμη συνδέονται στον ίδιο φυσικό διάβλο, ή να έχουμε έναν διπλό διάβλο, δηλαδή ο επεξεργαστής να μιλάει με τη μνήμη μέσω ενός υψηλού εύρους διάβλου και η είσοδος-έξοδος να χρησιμοποιεί τον κλασικό διάβλο επικοινωνίας με τη μνήμη. Και αυτό γίνεται προκειμένου να μπορέσει ο επεξεργαστής να μιλήσει με πολύ μεγαλύτερες ταχύτητες με τη μνήμη, κάτι που δεν θα ήταν εφικτό αν συνδέονταν και άλλες αργές συσκευές στον ίδιο διάβλο. Βέβαια, χρησιμοποιούνται οι γέφυρες, και συγκεκριμένα η βόρεια γέφυρα και η νότια γέφυρα, σε ένα τυπικό υπολογιστικό σύστημα, που επιτυχάνουν την σύνδεση αργών και γρήγορων περιφερειακών σε ένα ιεραρχικό τρόπο, με αποτέλεσμα να επιτυχάνονται όλες αυτές οι μεγάλες ταχύτητες που θέλουμε. Η δεύτερη τεχνική λοιπόν είναι η τεχνική της απευθείας προσπέλασης στη μνήμη, Direct Memory Access, DMA. Εδώ πέρα λοιπόν στο DMA χρησιμοποιείται ένα ειδικό ολοκληρωμένο κύκλωμα που ονομάζεται ελεκτής DMA. Σημερινοί υπολογιστές ασφαλώς έχουν παραπάνω από έναν ελεκτή DMA και έχουν ταυτόχρονα υποστηρίζουν πολλαπλές μεταφορές DMA. Έτσι λοιπόν, ο ελεκτής DMA θεωρείται ως ένα βοηθητικό ολοκληρωμένο κύκλωμα προς τον επεξεργαστή. Είναι το ολοκληρωμένο κύκλωμα το οποίο θα ξεκινήσει μία διαδικασία μεταφοράς από τη μνήμη προς το περιφερειακό ή από το περιφερειακό προς τη μνήμη, και μόλις ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία θα στείλει ένα μήνυμα διακοπής προς τον επεξεργαστή, ένα interrupt. Το interrupt λοιπόν έχει ως συνέπεια, μόλις το λάβει ο επεξεργαστής, να σταματήσει την εκτέλεση αυτού που κάνει και να ασχοληθεί με την εξυπηρέτηση της κατάλληλης διακοπής. Άρα λοιπόν έχει ρυθμιστεί μια συνάρτηση εξυπηρέτησης διακοπής και μόλις ο ελεκτής DMA ολοκληρώσει το έργο του, ενημερώνει τον επεξεργαστή ότι έχει ολοκληρωθεί. Ο ελεκτής DMA λοιπόν είναι αυτός που ασχολείται με τη μεταφορά και αφήνει τον επεξεργαστή ελεύθερο να ασχοληθεί με κάποιο άλλο κώδικα. Έτσι λοιπόν, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και διακοπές για είσοδο-έξοδο, όπως είδαμε το προηγούμενο παράδειγμα. Υπάρχουν λοιπόν κάποιες συσκευές, για παράδειγμα ο σκληρός δίσκος που συνδέεται σε έναν ελεκτή. Ο επεξεργαστής ρυθμίζει τον ελεκτή του σκληρού δίσκου να προβεί σε μια ενέργεια, παραδείγματος χάρη σε μια εγγραφή ενός μπλοκ δεδομένων στο σκληρό δίσκο, και όταν ο δίσκος ολοκληρωθεί, στέλνει, ολοκληρώσει την εγγραφή, ο ελεκτής στέλνει ένα interrupt στον επεξεργαστή, ο οποίος βέβαια είχε συνεχίσει την εκτέλεση προς μία άλλη διεργασία. Ως τώρα λοιπόν, είδαμε τους τρόπους εισόδου-εξόδου, είδαμε την ανομοιομορφία που υπάρχει στα περιφερειακά, και γι' αυτό το λόγο μπορούμε τώρα να καταλάβουμε ποιοι είναι οι στόχοι του λογισμικού εισόδου-εξόδου στα σημερινά λειτουργικά συστήματα. Καταρχήν, πολύ σημαντικός στόχος είναι η ανεξαρτησία από τη συσκευή. Και βέβαια θα τα συζητήσουμε στη συνέχεια αυτούς τους λόγους. Ένα άλλο είναι ομοιόμορφη ονομασία. Για παράδειγμα, αν έχουμε έναν δίσκο μιας εταιρείας Α και έναν δίσκο μιας άλλης εταιρείας Β και το βάλουμε στο ίδιο σύστημα,
θα υπάρχει μια ομοιόμορφη ονομασία στο Linux, για παράδειγμα, θα είναι dev, sdalpha και ο αριθμός της πόρτας. Επίσης, και η ανεξαρτησία από τη συσκευή σημαίνει ότι είτε έχουμε, για παράδειγμα, σε ένα σκληρό δίσκο, είτε σε ένα flash δεδομένα, μπορούμε να τα διαβάσουμε. Χειρισμός σφαλμάτων. Να προσπαθεί λοιπόν το λειτουργικό σύστημα να επιδιορθώνει σφάλματα που βρίσκει σε συσκευές εισόδου-εξόδου και τα οποία είναι ασφαλώς κάτι κοινό. Συνεχώς οι υπολογιστές, επειδή βομβαρδίζονται από κοσμική ακτινοβολία ή επειδή έχουν ατέλειες στο hardware, δημιουργούν σφάλματα και γι' αυτό λοιπόν ο ελεκτής και το λογισμικό εισόδου-εξόδου φροντίζει να τα διορθώνει. Επίσης, να έχουμε σύγχρονες ή ασύγχρονες μεταφορές. Σύγχρονη μεταφορά είναι όταν γίνεται μεταφορά και αυτός που την έχει ξεκινήσει περιμένει μέχρι να ολοκληρωθεί η μεταφορά και μόλις ολοκληρωθεί η μεταφορά, τότε συνεχίζει προς την εκτέλεση ενός άλλου κομματικού κώδικα. Ενώ ασύγχρονη μεταφορά είναι όταν ο ελεκτής που έχει ξεκινήσει την μεταφορά συνεχίζει προς ενδεχομένως την εκτέλεση κάποιου άλλου κομματιού κώδικα και όταν κάποια στιγμή ολοκληρωθεί η αρχική μεταφορά, τότε ενημερώνει με κατάλληλο σήμα τον αυτόν που είχε ξεκινήσει τη μεταφορά. Επίσης, προσωρινή αποθήκευση, buffer, χρησιμοποιείται κομμάτι της κύριας μνήμης προκειμένου να επιταχύνει τις λειτουργίες εισόδου-εξόδου και τέλος οι κοινόχρησες και αποκλειστικές συσκευές. Δηλαδή, μια συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί ταυτόχρονα από πολλούς χρήστες ή αποκλειστικά μόνο από μία συσκευή. Για παράδειγμα, θα μπορούσαμε να πούμε ότι μια συσκευή DVD κατά τη διαδικασία που γράφεται το DVD είναι αποκλειστικής χρήσης μόνο στο πρόγραμμα εγγραφής DVD. Ενώ αυτή η συσκευή, αν δεν είναι στην κατάσταση εγγραφής, αλλά είναι στην κατάσταση ανάγνωσης, τότε μπορεί να χρησιμοποιηθεί από πολλαπλές διεργασίες. Επίσης, ο ρόλος του λειτουργικού συστήματος στη διαχείριση των συσκευών έχει σχέση με την απόδοση. Επειδή οι περισσότερες συσκευές εισόδου-εξόδου είναι πολύ αργές σε σχέση με τον επεξεργαστή και την κύρια μνήμη, θα πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος ώστε να γίνει η όσο το δυνατόν καλύτερη εκμετάλλευση αυτών των συσκευών. Έτσι λοιπόν, όταν μια διεργασία περιμένει κάτι από την είσοδο-έξοδο, τότε αυτή η διεργασία μπαίνει σε κατάσταση αναστολής, blocked, και στη συνέχεια περιμένει μέχρι να ολοκληρωθεί η συγκεκριμένη ενέργεια. Ασφαλώς, όσο είναι σε κατάσταση blocked, σε ένα πολυδιεργασιακό λειτουργικό σύστημα, εκτελείται μία άλλη διεργασία. Άρα λοιπόν, ο βαθμός του πολυπρογραμματισμού καθορίζει και την απόδοση του συστήματος. Όσες πιο πολλές διεργασίες έχουμε, τόσο καλύτερη είναι η απόδοση του συστήματος ως ένα σημείο βέβαια. Γι' αυτό λοιπόν η βελτίωση του χρόνου εκτέλεσης των εντολών εισόδου-εξόδου έχει μεγάλη σημασία για τη συνολική απόδοση του συστήματος, γιατί αν δεν συγγραφεί το πρόγραμμα κατάλληλα ώστε να διαβάζει γρήγορα από την εισόδο-έξοδο, ασφαλώς αυτό θα έχει μεγάλη επίπτωση στις αντίστοιχες διεργασίες. Ένας άλλος ρόλος, όπως είχαμε πει, είναι η ομοιομορφία. Δηλαδή, οι διεργασίες να βλέπουν τις συσκευές εισόδου-εξόδου με έναν ομοιόμορφο τρόπο και με τη χρήση κάποιων συγκεκριμένων συναρτήσεων, αυτό που ονομάζουμε Application Programming Interface, API. Έτσι λοιπόν διακρίνουμε μια στρωματοποιημένη σχεδίαση όπου στα χαμηλότερα επίπεδα βρίσκονται τα μηχανικά και ηλεκτρονικά εξαρτήματα του ελεκτή, το πρόγραμμα οδήγησης και στα υψηλότερα βρίσκονται γενικές και ομοιογενείς λογικές λειτουργίες όπως άνοιγμα και κλείσιμο συσκευής, διάβασμα, γράψιμο κ.ο.κ. Οι στόχοι του λειτουργικού εισόδου-εξόδου είναι ανεξαρτησία από τη συσκευή, δηλαδή να έχουν πρόσβαση σε κάθε συσκευή εισόδου-εξόδου χωρίς να διευκρινίζεται και τον προτέρων διάταξη, μία ενιαία ονομασία, δηλαδή ονομασία ενός φακέλου συσκευής με ένα αλφαριθμητικό ή ακέραιο αριθμό που δεν εξαρτάται από το μηχάνημα,
Για παράδειγμα, είπαμε Dev SDA 5, SDA 4, SDA 3, δηλαδή αλλάζει μόνο ένας αριθμός που εξαρτάται από το port. Και διαχείριση σφαλμάτων που να γίνεται όσο πιο κοντά στο υλικό γίνεται, ώστε να επιδιορθώνεται όσο πιο κοντά στο υλικό γίνεται. Διαφορετικά, αν το λάθος ανοιχτευτεί σε ένα επίπεδο, θα πρέπει η δουλειά που έχουν κάνει όλα τα προηγούμενα επίπεδα να χαθεί, γιατί θα είναι λάθος τα δεδομένα. Οι στόχοι του λογισμικού λοιπόν ισοδεξούδου, είπαμε επίσης η σύγχρονη ή ασύγχρονη μεταφορά, η αποθήκευση σε προσωρινή μνήμη και η διαμοιραζόμενη ή αποκλειστική πόρη εισόδου-εξόδου. Ένα στοιχείο που συνδέεται με την είσοδο-έξοδο είναι οι ακριβείς και ινακριβείς διακοπές. Αυτά τα είχαμε συζητήσει και στην αρχιτεκτονική, απλώς τα επαναλαμβάνουμε για λόγους πληρότητας. Οι ιδιότητες μιας διακοπής με ακρίβεια είναι ότι ο program counter αποθηκεύεται σε ένα γνωστό μέρος, όλες οι εντολές πριν από αυτήν που υποδεικνύεται από το program counter έχουν εκτελεστεί πλήρως και έχουν αποθηκεύσει τα αποτελέσματά τους, ενώ καμία εντολή πέρα από εκείνη που υποδεικνύεται από το program counter δεν έχει εκτελεστεί. Και η κατάσταση εκτέλεσης εντολής που υποδεικνύεται από το program counter είναι γνωστή. Είπαμε λοιπόν ότι έρχονται διακοπές από τα περιφερειακά ή από το DMA. Θα πρέπει λοιπόν ο επεξεργαστής, μόλις λάβει τη διακοπή, να εκτελέσει ένα κομμάτι κώδικα. Θα πρέπει λοιπόν για λόγους ασφάλειας και καλύτερης αντιμετώπισης των προβλημάτων να παρέχει μια ακριβή διακοπή. Ακριβή διακοπή ονομάζεται το precise interrupt. Ασφαλώς υπάρχει και το imprecise ανακριβής, όπως βλέπουμε στο υποσχήμα β της διαφάνειας. Άρα λοιπόν σε μια ακριβή διακοπή ο program counter δείχνει σε μια εντολή όλες οι προηγούμενες έχουν εκτελεστεί, ενώ όλες οι επόμενες δεν έχουν εκτελεστεί. Ενώ αν έρθει μια διακοπή και βρισκόμαστε στην κατάσταση β, όπου έχουμε κάποιες εντολές με ένα ποσοστό εκτελεσμένο, π.χ. μια έχει εκτελεστεί κατά 80%, 60%, 20% και κάποιες άλλες έχουν αρχίσει ήδη να εκτελούνται εκτός σειράς, γιατί υπενθυμίζω ότι οι σημερινοί υπολογιστές είναι υπολογιστές εκτέλεσης, επεξεργαστές εκτέλεσης εκτός σειράς, out of order execution. Άρα λοιπόν, στο β εδώ έχουμε ένα πρόβλημα, είναι ανακριβής διακοπή. Έτσι λοιπόν είπαμε ότι έχουμε είσοδο-έξοδο με τρεις τρόπους. Σε περίπτωση που θέλουμε λοιπόν να τυπώσουμε ένα αλφαρυθμητικό με είσοδο-έξοδο, θα πρέπει τότε να μεταφέρουμε από το user space, δηλαδή από το χώρο της διεργασίας των διεργασιών των χρηστών, που είναι ένας χώρος όπου υπάρχουν χαμηλά δικαιώματα, δηλαδή δεν υπάρχει πλήρης υποστήριξη όλων των εντολών του επεξεργαστή, στον kernel space, στο χώρο πυρήνα του λειτουργικού συστήματος, δηλαδή στο χώρο που εκτελείται ο κώδικας με αυξημένα δικαιώματα και στη συνέχεια να μεταφερθεί χαρακτήρας προς χαρακτήρα προς τον εκτυπωτή. Αντιγράφεται λοιπόν το user buffer στο kernel buffer και συνέχεια μεταφέρεται στην είσοδο-έξοδο. Άμα θέλουμε να δούμε λοιπόν ένα πρόγραμμα που υλοποιεί την προγραμματιζόμενη είσοδο-έξοδο, βλέπουμε λοιπόν ότι αντιγράφεται η τιμή στο buffer και στη συνέχεια διαβάζουμε το printer status register, όπου είναι ένα μεταβλητή που έχει συνδεθεί με define σε μια συγκεκριμένη διεύθυνση μνήμης. Όταν αυτό γίνει ready, τότε στο data register υπάρχουν λοιπόν δύο διευθύνσεις, στείλε το P2R και συνέχεια επέστρεψε στο χρήστη. Εδώ λοιπόν φαίνεται ένα παράδειγμα που εκτελείται σε χώρο πυρήνα. Στην είσοδο-έξοδο οδηγούμενοι από διακοπές λοιπόν, ενεργοποιούμε τα interrupt, enable interrupt και στη συνέχεια θα στείλουμε για εκτέλεση ένα κομμάτι κώδικα. Βλέπουμε λοιπόν στο β είναι η διαδικασία διακοπής υπηρεσιών για τον εκτυπωτή, όπου κάθε φορά μεταφέρει στο printer data register τα δεδομένα, κάνει acknowledge interrupt και επιστρέφει από το interrupt. Έτσι λοιπόν, μόλις ο χρήστης στείλει κάτι για εκτύπωση, στη συνέχεια
ένα ίντερνετ τον ενημερώνει όταν έχει ολοκληρωθεί. Ενώ αν θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε DMA, τότε αντιγράφεται πάλι στο kernel buffer, ρυθμίζει το DMA και ξεκινάει η μεταφορά με χρήση του DMA. Ενώ στο τέλος, μόλις ολοκληρωθεί αυτή η μεταφορά, στέλνεται ένα interrupt στο χρήστη, όπου στο interrupt θα πρέπει να γίνει το acknowledge το interrupt, να ξεμπλοκαριστεί ο χρήστης και να γίνει επιστροφή από το interrupt. Προκειμένου να σχεδιαστεί η διαχείριση της εισόδου-εξόδου, θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί ένας ιεραρχικός σχεδιασμός, δηλαδή μια ιεραρχική φιλοσοφία οργανωμένων σε στρώματα. Κάθε στρώμα υλοποιεί ένα μέρος των λειτουργιών που πρέπει να υποστηρίζει ένα λειτουργικό σύστημα, όπως είχαμε δει σε προηγούμενο παράδειγμα, και βασίζεται στο επόμενο χαμηλότερο επίπεδο. Άρα λοιπόν είπαμε ότι έχουμε μια σειρά από επίπεδα, όπου στο κατώτερο επίπεδο βρίσκεται το υλικό και σιγά σιγά, καθώς ανεβαίνουμε, έχουμε υψηλότερα επίπεδα που παρέχουν μια πιο ομοιόμορφη λειτουργία και υπηρεσία στις διεργασίες. Έτσι λοιπόν υπάρχει στο κατώτερο επίπεδο το υλικό, μετά υπάρχουν οι χειριστές διακοπών, οι οδηγίες συσκευών, το λογισμικό ανεξαρτήτου συσκευής και του επίπεδου χρήστη. Προκειμένου λοιπόν μια διεργασία του χρήστη, δηλαδή στο λογισμικό επίπεδο χρήστη, να χρησιμοποιήσει την είσοδο-έξοδο, θα πρέπει να καλέσει μια υπηρεσία του λογισμικού ανεξάρτητης συσκευής. Για παράδειγμα, έστω θέλει να ανοίξει ένα αρχείο, θα κάνει μια εντολή open, που είναι ένα λογισμικό ανεξάρτητης συσκευής. Το open μπορεί να ανοίξουμε ένα αρχείο στο δίσκο, μπορεί να ανοίξουμε μια συσκευή, μπορούμε λοιπόν να ανοίξουμε ένα network socket, μπορούμε να ανοίξουμε πάρα πολλά διαφορετικά περιφερειακά εισόδου-εξόδου. Αυτό λοιπόν στη συνέχεια βρίσκει τον κατάλληλο οδηγό, μιλάει με τον κατάλληλο οδηγό και αρχίζει μια επικοινωνία αφού ενεργοποιηθούν οι διακοπές για το κατάλληλο περιφερειακό και στο τέλος φτάνει στο υλικό. Συνήθως υπάρχουν 4 επίπεδα και η γενικά η στρωματοποιημένη δομή βοηθάει προκειμένου να υπάρχει μια ομοιομορφία στην ανάπτυξη συσκευών για το λειτουργικό σύστημα. Στη συνέχεια λοιπόν βλέπουμε για τους χειριστές διακοπών ότι οι χειριστές διακοπών είναι κρυμμένοι. Οι χειριστές διακοπών είναι αυτοί που χειρίζονται μια διακοπή όταν συμβεί από κάποιο περιφερειακό, η οποία ξεμπλοκάρει τον οδηγό που την εκκίνησε μόλις κληθούν και υπάρχουν κάποια βήματα που πρέπει να εκτελούνται στο λογισμικό αφού ολοκληρωθεί η διακοπή. Άρα λοιπόν, όταν ολοκληρωθεί η διακοπή, θα πρέπει να αποθηκευτούν οι καταχωρητές που δεν έχουν ήδη αποθηκευτεί, δημιουργεί ενός πλαισίου για τη διαδικασία διακοπής εξυπηρέτησης, μια στίβα για τη διαδικασία εξυπηρέτηση, επιβεβαίωση του ελεκτή διακοπών και αντιγραφή των καταχωρητών από εκεί που είχαν αποθηκευτεί στον πίνακα διεργασιών, ώστε να συνεχίσει η εκτέλεση της διεργασίας από την προηγούμενη γνωστή τοποθεσία. Αυτό εδώ το flow είναι το τυπικό flow που βλέπουμε κάθε φορά που έχουμε επιστροφή από συνάρτηση χειρισμού διακοπής, όπως και όταν γίνεται η κλίση της συνάρτησης χειρισμού διακοπής. Τι θα πρέπει να γίνει? Θα πρέπει να αποθηκεύονται οι καταχωρητές, όταν γίνεται η κλίση, αποθηκεύονται οι καταχωρητές διεργασίες και όλα τα υπόλοιπα στοιχεία που απαιτούνται προκειμένου να επανεκκινήσει η εκτέλεση της διεργασίας σε μια μεταγενέστερη χρονική στιγμή. Στη συνέχεια έχουμε την κλίση του χειρισμού διακοπής, αφού βεβαιωθεί ότι έχει στίβα και όλες τις κατάλληλες τιμές. Μετά έχουμε την επιστροφή της συνάρτησης, όπου μεταφέρει πίσω τους καταχωρητές και ενημερώνει κατάλληλα το σύστημα και ούτω καθεξής. Η οδηγή λοιπόν συσκευών είναι εξειδικευμένο λογισμικό για τη λειτουργία της εισόδου-εξόδου για το συγκεκριμένο λειτουργικό σύστημα. Βλέπουμε λοιπόν το user space, το kernel space, το hardware και τις συσκευές. Εδώ πέρα λοιπόν είναι μια η λογική τοποθέτηση των προγραμμάτων οδήγησης των συσκευών και ασφαλώς υπάρχει επικοινωνία με τη χρήση διάβλων. Βλέπουμε λοιπόν στο slide πόσες διαφορετικές συσκευές έχουμε και πώς αυτές φαίνονται ομοιόμορφα στις διεργασίες του χρήστη. Το λογισμικό ανεξάρτητης συσκευής παρέχει μια ομοιόμορφη διασύνδεση για τους οδηγούς των συσκευών και συγκεκριμένα δεσμεύει ένα κομμάτι από τη φυσική RAM προκειμένου να το παρέχει ως προσωρινή μνήμη αποθήκευσης, ως buffer
σε κάποια διεργασία. Δηλαδή, όταν η διεργασία θέλει να γράψει κάτι, αυτό αντιγράφεται σε μια προσωρινή μνήμη του λειτουργικού συστήματος, ώστε να ξεμπλοκαριστεί η διεργασία και να συνεχίσει η εκτέλεση. Και στη συνέχεια, αυτά εδώ πέρα τα δεδομένα μεταφέρονται σιγά σιγά από το λειτουργικό σύστημα, από το buffer προς τον ελεκτή της συσκευής. Επίσης, το λογισμικό ανεξαρτήτου συσκευής φροντίζει για την αναφορά των σφαλμάτων, για την κατανομή και απελευθέρωση αποκλειστικών συσκευών και παροχή μεγέθους μπλοκ ανεξαρτήτου συσκευής. Οπτικά μπορούμε να δούμε τη διαφορά ανάμεσα σε μια ομοιόμορφη και ανομοιόμορφη διασύνδεση. Βλέπουμε λοιπόν σε περίπτωση που έχουμε ένα λειτουργικό σύστημα που δεν έχει τυπική διαπαφή οδηγού, βλέπουμε ότι το SATA έχει άλλες παραμέτρους για να γίνει κλίση, το IDE έχει άλλες παραμέτρους, το SCSI SCSI έχει διαφορετικούς λοιπόν παραμέτρους, αυτές είναι συναρτήσεις, οπότε βλέπουμε ότι η κάθε κατηγορία οδηγού έχει το δικό της ανομοιόμορφο τρόπο. Ενώ αν έχουμε ένα λειτουργικό σύστημα όπου υπάρχουν τυπικές διαπαφές οδηγού, βλέπουμε εδώ πέρα ότι είτε έχουμε SATA, είτε έχουμε IDE, είτε έχουμε SCSI, έχουμε τις ίδιες ακριβώς παραμέτρους συναρτήσεις, άρα έχουμε λοιπόν μια τυπική διαπαφή, που είναι πολύ εύκολο λοιπόν για το λειτουργικό σύστημα να χειριστεί τέτοιες συσκευές. Και αυτή είναι η γενική ιδέα, να κινούμαστε προς ομοιομορφία, προκειμένου να μπορούμε εύκολα να αναπτύξουμε το λειτουργικό σύστημα. Έτσι λοιπόν έχουμε την προσωρινή μνήμη, όπου υπάρχει το user space και το kernel space. Το modem, όταν θέλει να γράψει κάποια δεδομένα, μπορεί να χρησιμοποιήσει κάποιες τεχνικές. Μπορεί κατευθείαν να αποθηκευτούν σε προσωρινή μνήμη που είναι στο user space. Μπορούν κατευθείαν βασικά να αντιγραφούν στο user χωρίς προσωρινή μνήμη ή με τη χρήση προσωρινής μνήμης, ή να αντιγραφούν πρώτα στο kernel space και συνέχεια στο user space, ή να αντιγραφούν πρώτα στο kernel space και να αρχίσει η μεταφορά προς το user space και αν έρθουν και άλλα δεδομένα να χρησιμοποιηθεί και δεύτερο buffer στο kernel space. Πάμε λοιπόν πολλές τεχνικές κατά την είσοδο-έξοδο. Επίσης και στο δίκτυο βλέπουμε ότι ο χρήστης αντιγράφει τα πακέτα του στο user space, συνέχεια μεταφέρονται αυτά στο kernel space, μετά στο network controller, στη συνέχεια από το καλώδιο μεταφέρονται στον άλλο υπολογιστή και ούτω καθεξής. Βλέπουμε λοιπόν ότι όταν έχουμε δικτύωση έχουμε πολλές αντιγραφές ενός πακέτου από επίπεδο σε επίπεδο. Στο λογισμικό εισόδου-εξόδου χώρου χρήστη βλέπουμε λοιπόν ότι υπάρχουν οι συναρτήσεις εισόδου-εξόδου, για παράδειγμα η κλίση, μορφοποίηση, spooling, ονομασία, προστασία, μπλοκ προσωρινής αποθηκεύσης, κατανομή, η ρύθμιση καταχωρητών, αφύπνιση οδηγού, εκτέλεση λειτουργικών κ.ο.κ. Για παράδειγμα, έχουμε την εντολή write, μια τυπική και γενική εντολή εγγραφής σε ένα περιφερειακό, ακόμα και σε μια διεπαφή δικτύου, όπου γράφουμε στον συγκεκριμένο file descriptor μια ομάδα από byte αριθμού μη byte και στο τέλος εκτυπώνουμε το ένα όνομα εδώ πέρα. Το printf λοιπόν εκτυπώνει στην οθόνη ένα όνομα με μια συγκεκριμένη μορφοποίηση. Όλες αυτές είναι συναρτήσεις εισόδου-εξόδου. Βλέπουμε λοιπόν και εδώ πέρα την διαστρωμάτωση που έχουμε συναντήσει και σε προηγούμενη διαφάνεια. Δηλαδή από διεργασίες χρήστη, πώς μεταβαίνουμε στο λογισμικό ανεξάρτητη συσκευή, οδηγών συσκευών, χειριστές διακοπών, φτάνει στο υλικό εκτελείται και μετά επιστρέφουμε πίσω στο επίπεδο που ξεκίνησε. Ως παραδείγματα συσκευών εισόδου-εξόδου μπορούμε να δούμε τους μαγνητικούς δίσκους. Για παράδειγμα, εδώ πέρα έχουμε κάποια νούμερα από σχετικά παλιούς μαγνητικούς δίσκους, όπου βλέπουμε χαρακτηριστικά όπως αριθμό κυλίδρων, τον sector, tracks, τα byte ανά sector, συνολική χωρητικότητα, χρόνος έβρεσης κάποιου στοιχείου, μέσος όρος και ούτω καθεξής. Οι μαγνητικοί δίσκοι χειρίζονται με δύο τρόπους. Ο ένας είναι να έχει φυσική γεωμετρία με δύο ζώνες, όπου βλέπουμε στη μία ζώνη που βρίσκονται κοντά στο κέντρο του μαγνητικού δίσκου έχουν
tracks με λιγότερο αριθμό από sectors, ενώ όσο πηγαίνουμε προς τα εξωτερικά στρώματα, στα εξωτερικά tracks, τότε τα sectors είναι πολλά περισσότερα. Ενώ μία άλλη γεωμετρία είναι να υπάρχει ο ίδιος αριθμός από sectors σε κάθε track. Που αυτό βέβαια σημαίνει ότι στα sectors που βρίσκονται στα τελείως απομακρυσμένα σημεία, στην περιφέρεια για παράδειγμα, θα έχουν πολύ μεγαλύτερο μέγεθος σε byte από ότι τα sector που βρίσκονται στον εσωτερικό δακτύλιο. Οι σκληροί δίσκοι έχουν και ένα είδος μνήμης, φυσικής μνήμης, πάνω στον ίδιο τον ελεκτή. Αυτό ονομάζεται μνήμη buffer πάνω στον ελεκτή, είναι διαφορετική από το disk cache του λειτουργικού συστήματος. Γιατί? Γιατί στο δίσκο τοποθετείται τσιπάκι μνήμης, υπάρχει φυσική RAM πάνω στο δίσκο, τύπου βέβαια SRAM, όπου αποθηκεύονται προσωρινά τα δεδομένα που έχουν ζητηθεί και μερικά δεδομένα που έπονται μήπως ζητηθούν και αυτά. Δηλαδή, η μνήμη αυτή έχει δεδομένα που δεν έχουν ζητηθεί για να επιταχυθεί μεταφορά αν ζητηθούν. Ενώ το disk cache του λειτουργικού συστήματος, δηλαδή η μνήμη που δεσμεύεται από το λειτουργικό σύστημα ως cache ή ως buffer, έχουν δεδομένα που έχουν χρησιμοποιηθεί μια τουλάχιστον φορά και υπάρχει η περίπτωση να ζητηθούν πάλι. Υπάρχουν λοιπόν αυτές οι δύο διαφορετικές μνήμες που χρησιμοποιούνται για τη βελτίωση της εισόδου-εξόδου. Οι δίσκοι πολλές φορές συνδέονται σε στοιχείες RAID. Τα RAID αντιστοιχούν σε διάφορες κατηγορίες, σε διάφορα επίπεδα μπορούμε να πούμε, που αναλόγως το επίπεδο έχουμε και διαφορετική συνδεσμολογία. Για παράδειγμα, στο level 0 βλέπουμε εδώ ότι αν έχουμε 4 δίσκους, κατανύμονται τα δεδομένα σε όλους αυτούς τους δίσκους, με συνέπεια ένας δίσκος να χαλάσει, να χαθούν όλα τα δεδομένα. Ενώ σε επίπεδο 1, όσους δίσκους έχουμε, έχουμε και άλλα τόσα backup των δίσκων. Σε επίπεδο 2, έχουμε δίσκους που χρησιμοποιούν και ισοτιμία, parity, ή με διάφορους αλγορίθμους parity, και ούτω καθεξής. Βλέπουμε λοιπόν ότι όλα αυτά είναι τα επίπεδα που χρησιμοποιούνται. Τώρα, ως προς τα CD-ROM, χρησιμοποιείται μία σπυροειδής εγγραφή. Βλέπουμε λοιπόν σιγά σιγά πως πλησιάζει προς το κέντρο. Το CD-ROM έχει PIT και LANCH, που αναλόγως όταν πέφτει μία εστιασμένη δέσμη laser, ανακλάται ή όχι. Και συνήθως χρησιμοποιούνται μπλοκ των 2 kilobyte. Στα CD-ROM λοιπόν έχουμε σύμβολα και υπάρχει και το ECC που είναι ο κώδικας ανίχνευσης και επιδιόρθωσης λωθών μαζί με τα δεδομένα. Έχουμε τα δεδομένα, έχουμε το preamble που ορίζει ότι ξεκινάει ένα καινούριο μπλοκ δεδομένων προκειμένου να μπορέσει η κεφαλή να το λοκάρει και να το δει. Στη συνέχεια τα δεδομένα και μετά το ECC. Μαζί με τα CD υπάρχουν και τα γράψιμα CD ή DVD, όπου βλέπουμε τη διατομή ενός CDR δίσκου και ενός laser, όπου καίγεται, δημιουργείται το αντίστοιχο LAND ή bit κάθε φορά, αναλόγως με τα δεδομένα που έρχονται. Υπάρχουν βέβαια και τα DVD ή τα Blu-ray, χρησιμοποιούν μικρότερα κυλώματα, πιο στενή σπήρα, άλλο laser με λιγότερα μικρά και ούτω καθεξής. Υπάρχουν DVD 4,7 GB, 8,5, 9,4, 17 GB και ασφαλώς και τα Blu-ray βέβαια. Βλέπουμε λοιπόν και εδώ το DVD ότι χρησιμοποιεί LAND και PIT. Εδώ είναι δύο όψεις, οπότε από τη μια πλευρά άμα θέλουμε γράφουμε δεδομένα, αλλιώς γυρίζει το DVD και μπορούμε και γράφουμε δεδομένα από την άλλη πλευρά. Ομοίως και εδώ η διαμόρφωση του δίσκου έχει το preamble, τα δεδομένα και το ECC, όπως και στο σκληρό δίσκο. Βλέπουμε κιόλας στο επόμενο slide το πρόβλημα που δημιουργείται
καθώς απομακρυνόμαστε από το κέντρο προς την περιφέρεια. Βλέπουμε ότι άλλοι sectors είναι πολύ μικροί, ενώ όσο πηγαίνουμε προς την περιφέρεια έχουμε πολύ μεγαλύτερους sectors. Και έτσι λοιπόν υπάρχει ένα είδος στρέβλωσης. Η διαμόρφωση του δίσκου μπορεί να γίνει είτε συνεχόμενα, δηλαδή ο κάθε sector να ακολουθεί τον επόμενο, δηλαδή ο 0, 1, 2 κτλ. Ή να γίνει με μια απλή παρεμβολή, δηλαδή κάθε φορά να πηδάει ένα sector προκειμένου να πάει στην επόμενη αρρύθμιση, δηλαδή από το 0 ο sector 1 απέχει κατά ένα νούμερο, μετά 2, 3, μετά 4, 5, 6, 7. Βλέπουμε λοιπόν ότι υπάρχει απλή παρεμβολή, αλλά μπορεί να υπάρχει και διπλή παρεμβολή, δηλαδή ο sector 0 να απέχει από το sector 1 κατά 2 sectors, ο sector 1 να απέχει από το sector 2 κατά 2 sector και ούτω καθεξής. Και αυτό γίνεται γιατί η κεφαλή δεν μπορεί να διαβάζει συνεχώς δεδομένα κατά ανασένωση του ελεκτή. Μπορεί λοιπόν να διαβάζει, μεταφέρει τα δεδομένα, διαβάζει ξανά τον επόμενο sector, οπότε αν έχει μελετηθεί ποιο είναι αυτό το διάστημα, μπορεί να βρεθεί η κατάλληλη παρεμβολή ώστε να μπορεί συνεχώς να τροφοδοτεί τον ελεκτή με δεδομένα. Σχετικό θέμα λοιπόν με τη διαχείριση εισόδου στους δίσκους είναι και οι αλγόριθμοι προγραμματισμού βραχίωνα δίσκου. Οι παράγοντες χρόνου ανάγνωσης εγγραφής εξαρτώνται από το χρόνο αναζήτησης, δηλαδή το χρόνο μετακίνησης του βραχίωνα στον κατάλληλο κύλινθρο, την καθυστέρηση περιστροφής και το χρόνο μεταφοράς δεδομένων. Έτσι λοιπόν, ο αλγόριθμος πρώτα η συντομότερη αναζήτηση, shortest seek first, βλέπουμε λοιπόν ότι έστω έχουμε τη σειρά των προσβάσεων 11, 12, 9, 16, 1, 34, 36 και είμαστε στην θέση εδώ πέρα, στη θέση 12. Από εδώ λοιπόν είμαστε στη θέση, αρχική θέση, θέση 11. Διαβάζει τη θέση 12, μετά διαβάζει τη θέση 9 που είναι η πιο κοντινή αναζήτηση, μετά η θέση 16 και ούτω καθεξής. Αυτό βέβαια έχει συνέπεια ότι κάποιες αιτήσεις που είναι αρκετά μακριά από την τρέχουσα σειρά να εξυπηρετηθούν με μεγάλη καθυστέρηση. Βέβαια, αυτό έχει συνέπεια την μικρότερη αναζήτηση κάθε φορά. Ενώ ένας άλλος αλγόριθμος, ο αλγόριθμος του αναλκυστήρα. Ο αναλκυστήρα συνεχώς ανεβαίνει λοιπόν μία αναζήτηση και εξυπηρετεί κάθε φορά τις αιτήσεις που βρίσκονται σε αυτή την πορεία και συνέχεια ακολουθεί η αντίστροφη πορεία. Έτσι λοιπόν, είμαστε στο 11, πάμε 11, 12, ανεβαίνει συνέχεια, το επόμενο είναι 16, μετά φτάνει 34, 36 και μετά κατεβαίνει και πηγαίνει στο 9 και πηγαίνει στο 1. Ενώ στο αλγόριθμο προγραμματισμού βραχίων αδίσκου με κυκλική σάρωση, έχουμε το εξής, ότι πηγαίνουμε λοιπόν, ανεβαίνει προς τα πάνω και μόλις φτάσει στο ανώτερο σημείο ξεκινάει πάλι από την αρχή. Δηλαδή υπάρχει μια κυκλική συνεχόμενη σειρά. Σαρώνουμε μόνο λοιπόν προς τη μία κατεύθυνση. Οι σκληροί δίσκοι ως μαγνητικά μέσα που χρησιμοποιούνται εκτενώς παρουσιάζουν σφάλματα. Συνήθως τα σφάλματα είναι να έχουμε κατεστραμμένους τομείς, bad sectors. Αυτό λοιπόν έχει ως συνέπεια να υπάρχει ένα πρόβλημα στο δίσκο. Οι σημερινοί δίσκοι, εκτός από τους κανονικούς sectors που έχουν και μία αποθήκη από εφεδρικούς sectors που χρησιμοποιούνται για να αντικαταστήσουν τους ελαττωματικούς sectors. Για παράδειγμα, αν χαλάσει ένα sector, π.χ. ο 7, τότε μπορεί να γίνει το εξής. Μπορεί το νούμερο 7 να γίνει remap σε ένα sector που βρίσκεται στην αποθήκη του sector. Δηλαδή, κάθε φορά που θα γίνεται έτοιμα για ανάγνωση του sector 7, δεν θα γίνεται ανάγνωση από την κανονική σειρά που ήταν, αλλά από κάποιο άλλο σημείο που είναι ένας καλός και οικείς sector. Αυτό σημαίνει βέβαια ότι θα υπάρχει μια καθυστέρηση στην αναζήτηση. Ένας άλλος τρόπος είναι να γίνει μία ολίσθηση όλων των sectors κατά ένα. Δηλαδή βλέπουμε εδώ πέρα
από το σημείο που έχουμε πρόβλημα και μετά γίνεται μια ολίσθηση προς το τέλος που είναι η αποθήκη του Σέντορ, αλλά θα πρέπει να σημειωθεί ότι αυτή η διαδικασία είναι πολύ χρονοβόρα και γίνεται μόνο με ένα low level format, κάτι που δεν πρέπει να γίνεται από τους τυπικούς χρήστες. Μόνο στα εργοστάσια, στο refurbished σκληρούς δίσκους γίνεται αυτό. Αυτό πάντως οι δίσκοι που κάνουν είναι η χρήση των replay sectors, δηλαδή των εφεδρικών sector που αντικαθιστούν ελαττωματικούς sector. Ένα tip βέβαια είναι εδώ πέρα ότι μερικές φορές θα πρέπει να βοηθήσουμε το λειτουργικό σύστημα να κάνει την αντικατάσταση και αυτό γίνεται ως εξής. Η αντικατάσταση θα συμβεί στην επόμενη εγγραφή του sector κάθε φορά. Ή αν τύχει και διαβαστεί μία φορά ο συγκεκριμένος sector που έχει πρόβλημα. Επειδή αν ένα sector έχει πρόβλημα δεν μπορεί να διαβαστεί, ένας τρόπος είναι, ενδεχομένως άμα ξέρουμε σε ποιο αρχείο είναι, να σβήσουμε το αρχείο και να το ξαναγράψουμε από κάποιο backup. Τότε αυτό θα έχει συνέπεια να γίνει το remapping του sector. Η αποθήκευση μπορεί να θεωρείται ευσταθής όταν ισχύει το εξής. Να είναι σταθερής αναγνώσεις, ανάκαψη από κατάρρευση και να χρησιμοποιείται δύο ίδιοι ξεχωριστοί φυσικοί δίσκοι ώστε κάθε εγγραφή να γίνεται και στους δύο δίσκους. Επίσης, κάποιοι δίσκοι έχουν battery backup, δηλαδή για π.χ. κάποια δευτερόλεπτα έχουν μπαταρία σε περίπτωση που κοπεί το ρεύμα να δώσουν τροφοδοσία στον δίσκο ώστε να ολοκληρώσει τα δεδομένα τους. Στην ευσταθή λοιπόν αποθήκευση βλέπουμε εδώ πέρα ότι έχουμε δύο δίσκους και άμα συμβεί την κατάρρευση ενός δίσκου, τότε γίνεται επιδιόρθωση και έρθει ένας καινούριος, τότε γίνεται επιδιόρθωση από τα δεδομένα του άλλου δίσκου και ούτω καθεξής. Ένα άλλο περιφερειακό θεωρείται το ρολόι. Μια ιδιαίτερη συσκευή εισόδου-εξόδου, έχει ένα κρυσταλλικό ταλαντωτή και δίνει παλμούς σε ένα counter που συνεχώς αυξάνεται. Τα ρολόγια διατηρούν την ώρα, ημερομηνία και προστατεύουν την απεξαρτησία από τις διεργασίες που τη μονοπολούν. Οι τυπικές υποχρεώσεις ενός οδηγού ρολογίου είναι η διατήρηση της ημερομηνίας και της ημέρας, η αποτροπή της εκτέλεσης των διεργασιών για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από αυτό που επιτρέπεται, λογιστική παρακολούθηση της κλίσης του επεξεργαστή, χειρισμός της κλίσης συστήματος, παροχή χρονομέτρων επαγρύπνησης και σκιαγράφηση, παρακολούθηση και συγκέντρωση στατιστικών στοιχείων. Βλέπουμε λοιπόν τρεις τρόπους για να διατηρείται ο χρόνος. Ο πρώτος είναι να έχουμε ένα 64 bit καταχωρητή όπου να χρησιμοποιείται να μετράει τους χτύπους από κάποια συγκεκριμένη στιγμή, ενδεχομένως από τη στιγμή που ξεκίνησε η λειτουργία του συστήματος ή από την 1η Ιανουαρίου 1970 που είναι η epoch time του Unix. Ένας άλλος τρόπος είναι να έχουμε δύο καταχωρητές, ένας 32 bit που μετράει την ώρα σε δευτερόλεπτα και ένας άλλος αριθμός των χτύπων στο τρέχον δευτερόλεπτο. Και ένας άλλος τρόπος είναι να έχουμε την χρήση δύο καταχωρητών 32 bit. Ο ένας είναι ο μετρητής τύπων και ο άλλος ο χρόνος εκκίνησης του συστήματος σε δευτερόλεπτα. Βλέπουμε λοιπόν ότι μπορούμε να έχουμε πολλούς χρονιστές με ένα μόνο ρολόι που τους συνδέουμε σε σειρά και όλοι αυτοί οι χτύποι πηγαίνουν σεριακά από μετρητή σε μετρητή. Μερικές φορές υπάρχει και ένα δεύτερο ρολόι διαθέσιμο για διακοπές του χρονομέτρου που καθορίζεται από τις εφαρμογές. Δεν υπάρχουν προβλήματα αν η συχνότητα διακοπής είναι χαμηλή. Δεν χρειάζονται διακοπές οι χρονιστές λογισμικού και βέβαια το πόσο καλά λειτουργεί εξαρτάται από την ταχύτητα καταχωρήσεων του πυρήνα. Οι χρονιστές λογισμικού βέβαια έχουν και άμεση σχέση με το ρυθμό με τον οποίο γίνονται οι καταχωρήσεις, οι εγγραφές του πυρήνα, οι εναλλαγές λοιπόν των διεργασιών, όπως κλίση συστήματος, αποδοχή STLB, σφάλματα σελίδας, διακοπή εισόδου-εξόδου και ανενεργός επεξεργαστής. Κάθε φορά που ο πυρήνας λοιπόν εκτελείται για κάποιο λόγο, τότε και μόνο τότε ελέγχεται το χρονόμετρο. Δεν γίνεται αλλαγή σε κατάσταση πυρήνα και η διαφορά βέβαια είναι ότι δεν γίνεται διακοπή από το ρολόι. Υπάρχουν λοιπόν και οι χρονιστές λογισμικού που βοηθάνε την καλύτερη χρήση του συστήματος με το να αποφεύγουν τις διακοπές. Εκτελούνται μόνο όταν εκτελεστεί τμήμα του πυρήνα. Στο λογισμικό του ρολογίου μπορούμε να στείλουμε κάποια σήματα και να προκαλέσουμε διακοπές. Για παράδειγμα, το Control H είναι το Erase και το καθεξής. Αυτοί είναι χαρακτήρες που ενδέχονται και ειδικό χειρισμό και είναι χαρακτήρες που στέλνουν και σήματα. Για παράδειγμα, το Control D
είναι το end of file. Το control και το slash είναι το σήμα quit, signal quit. Οι χαρακτήρες λοιπόν αυτοί επιδέχονται ειδικό χειρισμό από την κανονική κατάσταση λειτουργίας. Μερικές φορές, και ιδιαίτερα τα προηγούμενα χρόνια, συνδέουμε έναν υπολογιστή με σηριακό τρόπο σε έναν άλλον υπολογιστή. Εδώ πέρα λοιπόν τότε έχουμε ένα τερματικό που χρησιμοποιεί τη σηριακή διασύνδεση, την RS-232. Επικοινωνεί με έναν υπολογιστή ένα bit τη φορά, καλείται σηριακή γραμμή, τα bit βγαίνουν σειρά ένα bit τη φορά και χρησιμοποιούν τις θύρες COM1 και COM2. Έτσι λοιπόν ένα σηριακό τερματικό συνδέεται σε έναν άλλο υπολογιστή και μπορεί να χρησιμοποιήσει τους πόρους του άλλου υπολογιστή. Ως υλικό απεικόνισης μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε μία κάρτα γραφικών, ο οδηγός γράφει απευθείας στη βίντεο RAM του προσαρμογέα γραφικών και το οποίο κατευθείαν αυτή είναι η μνήμη που εμφανίζεται στην οθόνη. Στην απεικόνιση βίντεο RAM λοιπόν υπάρχει η μνήμη που έχει η κάρτα γραφικών και η οποία αυτή η μνήμη κάθε φορά μεταφέρεται στην οθόνη. Έτσι λοιπόν γράφεται κάτι στην μνήμη της κάρτας γραφικών και αυτά μεταφέρονται στην οθόνη. Στο λογισμικό εισόδου, ο οδηγός του χρονολογιού παραλαμβάνει έναν αριθμό, μετατρέπεται σε κωδικούς χαρακτήρων αυτός ο αριθμός και υπάρχουν και εξαιρέσεις ή χάρτες πλήκτρων, κωδικοσελίδες κ.ο.κ. στοιχεία που είχαμε δει στην αρχιτεκτονική υπολογιστών. Στα λειτουργικά συστήματα υποστηρίζονται επίσης συνήθως και οι ακολουθίες άνηση, που είναι ειδικές ακολουθίες ελέγχου, μορφοποίησης κειμένου, χρώματος και άλλων λειτουργιών. Αυτές τις ακολουθίες τις βλέπουμε στο εργαστήριο, στο αντίστοιχο εργαστήριο του μαθήματος και μπορούμε να μεταφέρουμε το χαρακτήρα κατά κάποιες γραμμές, να το διαγράφουμε κ.ο.κ. Στο σύστημα X Windows έχουμε ένα πρωτόκολλο, το X11, και ένας απομακρυσμένος υπολογιστής μπορεί να συνδεθεί ως μια απομακρυσμένη επιφάνεια εργασίας, όπως το Remote Desktop ή το VNC, σε αυτό το σύστημα και να χρησιμοποιεί λοιπόν τη γραφική διαπαφή αυτού του απομακρυσμένου συστήματος. Ήταν ένα από τα πρώτα συστήματα που αναπτύχθηκαν στο MIT και παρήχανε μια απομακρυσμένη γραφική διαπαφή. Στο σύστημα X Windows χρησιμοποιεί μηνύματα, 4 κατηγορίες μηνυμάτων, διαταγές σχεδίασης, απαντήσεις, ανακοινώσεις και μηνύματα σφαλμάτων. Στα μηνύματα αυτά μπορούμε να χρησιμοποιούνται και ψηφιογραφικά, όπου με τη χρήση pixels και διαφορετικής φωτεινότητας δημιουργούνται διάφορα σύμβολα. Και αυτά εδώ πέρα λοιπόν μεταφέρονται από το ένα παράθυρο στο άλλο και μπορούμε να πούμε ότι είναι και οι γραμματοσειρές κιόλας που έχει το σύστημα τα X-Windows. Έτσι λοιπόν φτιάχνονται γραμματοσειρές, μερικά παραδείγματα λοιπόν από περιγράμματα χαρακτήρων σε διαφορετικά μεγέθη, που και αυτό είναι κομμάτι της διαχείρισης του λειτουργικού συστήματος, η διαχείριση των γραμματοσειρών. Τέλος, η διαχείριση της ισχύως είναι πολύ σημαντικό θέμα, ιδιαίτερα στα σημερινά λειτουργικά συστήματα και αναλόγως στο σύστημα βλέπουμε ότι άλλα στοιχεία συμβάλλουν, αναλόγως τη χρονιά και τη δεκαετία, άλλα στοιχεία συμβάλλουν στη διαμόρφωση της κατανάλωσης. Αυτή την εποχή θα βλέπουμε ότι η περισσότερη κατανάλωση οφείλεται καταρχήν σε έναν γρήγορο επεξεργαστή, σε έναν multi-core επεξεργαστή, που είναι κάπου ενδεχομένως από 30 W μέχρι 100 W, σε μία κάρτα γραφικών που αν έχουμε και μία δυνατή κάρτα με εκατοντάδες πυρήνες μπορεί να καταναλώνει και μόνη της 400-500 W, δηλαδή η κάρτα γραφικών καταναλώνει πάρα πολύ. Η μνήμη, που ασφαλώς συνεχώς γίνονται εγγραφές και αναγνώσεις, και ο σκληρός ο δίσκος. Βέβαια, όπως είπα, συνεχώς αυτές οι αναλογίες αλλάζουν. Απλώς θα πρέπει να γνωρίζουμε κάθε φορά ποιο είναι το πιο χρονοβόρο και ενεργοβόρο περιφερειακό στο σύστημα και να στοχεύουμε στη μείωση της κατανάλωσης σε αυτό το περιφερειακό. Για παράδειγμα, για την οθόνη μπορεί να γίνει η εξής διαχείριση, να χωριστεί η οθόνη σε ζώνες και ένα παράθυρο που βρίσκεται σε πολλές ζώνες να μετακινηθεί προς μία θέση που να πιάνει όσο δυνατόν λιγότερες ζώνες, ώστε οι άλλες ζώνες να σβήσουν, να είναι τελείως off, δηλαδή να είναι μερική απενεργοποίηση της οθόνης. Γι' αυτό λοιπόν θα μπορούσε να διαχειρίζεται για παράδειγμα με αυτόν τον τρόπο την οθόνη. Ή κάποια άλλα θέματα είναι η διαχείριση της ισχύως από τον επεξεργαστή,
Δηλαδή να θέτει την επεξεργασία σε πλήρη συχνότητα λειτουργίας και μεγάλη κατανάλωση ή σε χαμηλή συχνότητα λειτουργίας και χαμηλότερη κατανάλωση. Είναι κάτι που παρέχεται από τα σύγχρονα λειτουργικά συστήματα που μπορούμε και τροποποιούμε την κατάσταση της ενέργειας του συστήματος. Ιδιαίτερα άμα έχουμε ένα λάπτοπ μπορούμε να μεταβούμε στο αντίστοιχο πάνελ ελέγχου και να θέσουμε π.χ. είτε χαμηλή κατανάλωση ενέργειας, είτε μεσαία κατανάλωση, είτε υψηλή κατανάλωση ενέργειας, όπου δουλεύουν όλα τα περιφερειακά στο full. Είναι κάτι που είναι πολύ χρήσιμο, ιδιαίτερα στους φορητούς υπολογιστές. Άρα λοιπόν, στη διαχείριση ισχύως, το λειτουργικό σύστημα επεμβαίνει προκειμένου να μειώσει τις απαιτήσεις. Βέβαια, η μείωση των απαιτήσεων μερικές φορές σημαίνει φτωχότερη εμπειρία για το χρήστη. Για παράδειγμα, θα μπορούσε να μειωθεί αντί για χρώμα να υπάρχει για ασπρόμαυρη απεικόνηση ή να υπάρχει αναγνώριση ομιλίας, αλλά ενδεχομένως να απομακρυνθεί αυτή η αναγνώριση ομιλίας, μικρότερη ανάλυση κ.ο.κ. Πάντως, θα πρέπει και το hardware να υποστηρίζει την εκτέλεση διαφορετικούς ρυθμούς λειτουργίας με διαφορετικά ενεργειακά προφίλ, αλλά και το λειτουργικό σύστημα να γνωρίζει τα ενεργειακά προφίλ των συσκευών προκειμένου να τα ρυθμίσει κατάλληλα κάθε φορά και να μπορεί να τα επαναρρυθμίζει όταν υπάρχει ανάγκη. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε η σημερινή ενότητα.